Σε μάστιγα έχει μετατραπεί ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά με τις ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά να μην έχουν τέλος, με τους καταναλωτές να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τον καιρό και την ξηρασία όλα είναι λογικά, και αν ανέβουν λίγο, λογικό δεν είναι? Αλλά γενικά είναι πολύ καλή τιμή. Κολοκυθάκια 1 ευρώ, αυτά πόσο πιο φτηνά να είναι πια. Οι καταναλωτές προτιμούν τη λαϊκή αγορά για να βρουν καλύτερες τιμές. Όμως από ό,τι φαίνεται, η ακρίβεια αποτυπώνεται και στους πάγκους. Ενδεικτικό πως οι πατάτες έχουν φτάσει το 1,20 ευρώ το κιλό, ενώ πριν από ένα μήνα η τιμή ήταν στο 1 ευρώ. Ενώ τα πορτοκάλια έχουν αυξηθεί κατά 20% και από 1 ευρώ πλέον κοστίζουν 1,20. Καλές είναι, δεν είναι και άσχημες, καλές. Το ξέρουμε ότι έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές. Αλλά τι να κάνει, πρέπει να ανέβουν και αυτές λίγο τις τιμές τους, να κοιτάξουν να βγούνε. Αλλά και ο κόσμος, άλλος έχει, άλλος δεν έχει. Όπως εξηγούν οι παραγωγοί, ο λόγος για το ράλι της ακρίβειας στα προϊόντα τους δεν είναι άλλος παρά η κλιματική κρίση και παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας που στέγνωσε τα χωράφια τους και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες, μειώνοντας έτσι και την παραγωγή της. Εμπορεύματα υπάρχουν αρκετά. Σε καλές τιμές. Η πιπεριά στο 1,80 2 ευρώ παίζει. Το αγκουράκι παίζει στα 2 ευρώ. Τι είναι σε έλλειψη, πάντα θα ανεβαίνει η τιμή. Ό,τι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και αναζητείται η προμήθειά του από αλλού, πάντα θα ακριβαίνει. Πάντα θα είναι πιο ακριβό. Είναι λογικό. Έτσι. Απλά εμείς που βρισκόμαστε εδώ, που καλλιεργούμε με νύχια και με δόντια 24 ώρες, 24 ώρες μέσα στα κτήματά μας. Προσπαθούμε να κρατάμε στις τιμές σε λογικά επίπεδα για τον καταναλωτή. Θύματα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων για ακόμη μια φορά είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι αναγκάζονται να εφεύρουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορέσουν να εντάξουν φρούτα και λαχανικά στη διατροφή τους. Έχει φτάσει στο απροχώρητο, ειδικά οι μίσοι συνταξιούχοι. Φτάνουμε στους 15 με 20 του μηνός και εκεί καταλήγουμε σε τελεία αποσύνδεση οικονομική. Δηλαδή ένας μισθοσυντήρητος δεν πηγαίνει με τίποτα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για τη διαβίωση των ανθρώπων. Επιβίωση, είναι επιβίωση τα παιδιά. Και ειδικά για τα νέα τα παιδιά.